Διάβλο μυστηρίου καλύπτει και τον αριθμό των παιδιών της συγκεκριμένης οικογένειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, βιβλιάρια υγείας, πιστοποιητικά και οικογενειακές μερίδες δείχνουν 14 παιδιά. Ωστόσο βρέθηκαν μόνο 5 μαζί με τη Μαρία. Αυτό είναι ψέμα. Αυτή είναι σάρα γράμματη. Αυτό δεν ήξερε που έδωσε το προσωπικό γεννήσια. Γιατί το έδωσε αυτό. Υπήρχαν τα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν μόνο στα χαρτιά για τα επιδόματα. Δόθηκαν για παράνομες υιοθεσίες. Πού βρίσκονται, αν βρίσκονται. Η έρευνα είναι ακόμα στην αρχή, την ώρα που και επίσημα χείλη παραδέχονται το διάτριτο νομοθετικό πλαίσιο κάτω από το οποίο εκδίδεται μια νομότυπη ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάπτισης. Τον Ιούνιο του 2013 ήρθε στο ληξιαρχείο η μητέρα, η φερόμενη ως μητέρα του παιδιού, η οποία έκανε δήλωση και έφερε και 2 υπεύθυνες δηλώσεις, με το γνήσιο της υπογραφής εννοείται, από 2 άλλους ανθρώπους οι οποίοι δήλωναν ότι παρευρέθηκαν στη γέννα του παιδιού αυτού. Έχουμε βομβαρδιστεί, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό θέλαμε, βομβαρδιστεί από πληροφορίες τις οποίες διαβιβάζουμε στην αστυνομία. Πολλές από αυτές είναι ανάγκη κάποιων γονιών να συνδυάσουν τη δική τους εξαφάνιση σε κάποιο μέρος της Ελλάδος, εκτός Ελλάδος. Θα δούμε όλα τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Πέτρου Κασιώτη. Πέτρο, και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι θα δοθούν στην δημοσιότητα φωτογραφίες των φερόμενων γονιών. Το έχει ζητήσει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Λάρισας από τον αρμόδιο εισαγγελέα της πόλης και έχει γίνει δεκτό το αίτημα. Μόνο που πρέπει να περάσουν 48 ώρες για να γίνει αυτό. Έτσι, την Δευτέρα θα δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες τόσο του φερόμενου ως πατέρα, όσο και της φερόμενης ως μητέρας της μικρής Μαρίας. Γιατί επειδή ακριβώς, Νίκο, στον καταβλισμό το παιδάκι ζούσε όπως...